Σημερινό τραπέζι. Να σας ευχαριστήσουμε κιόλας που ήρθατε όλοι εδώ. Βρισκόμαστε δύο μέρες πρώτου 18ου τελικού της Ένωσης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί είναι δύο ιστορικές ομάδες που συμμετέχουν, ιδιαίτερα δυνατές και ισοδύναμες. Άρα σημαίνει ότι θα δούμε ένα τελικό το οποίο θα αφήσει ευχαριστημένους τους πάντες. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την επιλογή του γηπέδου που κάναμε για τον τελικό, γιατί ο Δήμαρχος που είναι εδώ της Λαμβριωτικής, ο κύριος Λουκάς, έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που του ζητήσαμε και θα δείτε ένα γήπεδο χαλί για να ευχαριστηθείτε να παίζετε μπάλα, αλλά και τους εξωτερικούς χώρους έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Μπράβο, μπράβο. Έδειξε και απέδειξε ότι ήθελε να έρθει ο τελικός στην πόλη του. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους αντιδημάρχους του, τον κύριο Ζαγουρή, τον κύριο Μακροδημήτρη, που είναι 10 μέρες πάνω από το γήπεδο, έχουν κάνει καινούργια σφορά, έχουν προσθέσει καινούργια κομμάτια εκεί που υπήρχε πρόβλημα. Είμαστε τυχεροί ακόμα που έχει και αυτό το λίγο ψηλόβροχο χθες και αύριο. Την Δετάρτη είναι καιρός για μπάλα, 17 βαθμούς, 3 από φόρ και δεν έχει καν συννεφιά. Είναι όλα ιδανικά και περιμένουμε από εσάς πραγματικά να δώσετε αυτό που δίνατε όλη τη χρονιά και είχατε τις δύο ομάδες να διεκδικούνε, να ευχαριστηθούμε όλοι και να είναι μια γιορτή για την Ευσανά και το ποδόσφαιρο. Να δώσω λίγο στο Δήμαρχο της Λαμβριωτικής που θα μας φιλοξενήσει το λόγο, μετά στο Δήμαρχο της Ραφίνας, τον κύριο Μπουρνού, και περιμένουμε και τον Δήμαρχο των 3Β, τον κύριο Κωνσταντέλο. Δήμαρχο. Παιδιά, να σας καλησπέρισω. Δημήτρης Λουκάς, λέγουμε για όσους δεν με γνωρίζετε. Με τον Δημήτρη Γιαρέμη, τον πρόεδρο, γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια και έχει αποδείξει πραγματικά πόσο το θέλει αυτό και πώς έχει βοηθήσει. Είναι υποχρέωση όλων των δημοτικών αρχών να στηρίζουν τον αθλητισμό. Πιστεύω και ο Βαγγέλης Κουδούς και ο Γρηγόρης στη Βούλα έχουν αποδείξει αυτό. Και πραγματικά, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Περίπου θα είμαστε εκεί πέρα όλοι. Θα είναι και πολύ πολιτική έτσι η είδηση αυτή. Ποδοσφαιρική. Και ποδοσφαιρική. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι θα το απολαύσετε κι εσείς να παίξετε έτσι από την μπάλα και να είμαστε όλοι μαζί, γιατί πλέον είμαστε μια γειτονιά, έτσι, όλα τα Μεσόγεια, η παραλία, είμαστε ένα. Να είμαστε ένα από την υγειά μας και μετά τον κορονοϊό τώρα που προχωράμε χωρίς μάσκες και είμαστε άνετοι και να προοδεύουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα, ποδοσφαιρική οικογένεια που βρίσκεται εδώ πέρα. Πραγματικά βρίσκομαι δίπλα με φίλους, τόσο σε αυτό το τραπέζι γιατί έχουμε κοινή ποδοσφαιρική πορεία με τα περισσότερα παιδιά και με τον πρόεδρο Δημήτρη Γιαρέμη. Δίπλα μου ο Δημήτρης ο Λουκάς, εκτός από φιλοξενεί τον τελικό, ένα μεγάλο τελικό, με απάλλαξε που να φέρω την φιλαρμονική του Δήμου. Λοιπόν, είμαστε και συνέτεροι εξάλλου στην αναπτυξιακή εταιρεία. Ευχαριστούμε Δημήτρη για όλες τις προσπάθειες που έχεις κάνει για να είναι ένας τελικός αντάξιος για δύο μεγάλες ομάδες. Βέβαια, πάντα λέμε νικάει ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο και αυτό πράγματι πρέπει να συμβαίνει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή, πρέπει να τη χαιρόμαστε. Πάντα είναι ένας ο νικητής να είναι ο καλύτερος. Εγώ ελπίζω αυτός ο καλύτερος να είναι η ομάδα του πόλης, μια μεγάλη ομάδα, η Τριγλία, αλλά αυτό θα το αποδείξουν μέσα στο γήπεδο. Να περάσετε καλά. Ξεκάσαμε και οι δυο μας να δώσουμε συγχαρητήρια στους παράγοντες των ομάδων. Γιατί εγώ διετέλεσα πρόεδρος του Κεραυνό για δύο χρόνια και τα είδα όλα. Είμαι δήμαρχος από το 2003, δάσκαλος 20 μέρες στην τάξη, το άγχος που είχα σαν πρόεδρος της ομάδας δεν το είχα ούτε σαν δήμαρχος ούτε σαν δάσκαλος. Δηλαδή μιλάμε είναι ό,τι φρίκι.
Εγώ σας καμαρώνω και σας θαυμάζω, δηλαδή πώς αντέχετε οι παράγοντες και οι παίκτες που δίνουν τα αρέστα τους. Οπότε ένα μεγάλο χειροκρότημα και στους παράγοντες. Δημάρχους πραγματικά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν είναι τυχαίο και ο κύριος Κωνσταντέλος έχει άψογες εγκαταστάσεις στα γήπεδα και ο κύριος Μπουρνούς βοηθάει τα σωματεία και ο κύριος Λουκάς. Δεν είναι τυχαίο. Θα ήθελα τους δύο προέδρους ένα χαιρετισμό και μετά τους δύο προπονητές να διασταυρώσουν τα ξύπη τους, να έρθουν μαζί. Να έρθει πρώτα ο κύριος Κακουλάκης που τυπικά είναι φιλοξενούμενος. Καταρχήν ευχαριστήσω για την φιλοξενία τόσο την Ετσανά όσο και τον Δήμαρχο κ. Λουκά. Είπε μια σοφή κουβέντα ότι τα είδα όλα μέσα σε δύο χρόνια. Φανταστείτε ότι είμαι από το 97 στην ομάδα, 25 χρόνια τι έχω δει. Βέβαια έχω ευτυχήσει να δω πολύ μεγάλες στιγμές με την ομάδα μου και αυτό είναι που με γεμίζει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καταφέρει από τα 18 χρόνια που λειτουργεί ο θεσμός του κυπέλλου να είμαστε τα 5 μέσα. Κάτι νομίζω λέει αυτό το πράγμα. Και πάνω απ' όλα αυτό που λέει είναι η αγάπη που έχουμε για αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο και για το σύλλογό μας και για την πόλη μας. Θέλω να δώσω καταρχήν και στην ομάδα μου και στην ομάδα του Άρη Βούλας τόσο για την πορεία του στο πρωτάθλημα, αλλά ακόμα περισσότερο για τη συμμετοχή του στο τελικό του κυπέλλου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Να δώσω λοιπόν συγχαρητήρια στα παιδιά, στους παράγοντες και στους προπονητές. Εύχομαι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η πείρα μου όλα αυτά τα χρόνια λέει ότι δυστυχώς δεν κερδίζει το φαβορί ποτέ. Σπάνια δεις ένα φαβορί. Τώρα ποιος είναι φαβορί, θεωρώ ότι είναι και δύο πολύ καλές ομάδες, θα το δείξει στο γήπεδο. Καλή επιτυχία καταρχήν σε όλα τα παιδιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ από την πλευρά μου δεν έχω να πω και τίποτα ξεχωριστό, εκτός ότι θέλω να ευχαριστήσω ξανά για την διοργάνωση αυτή. Γιατί όλος ο πρόεδρος και όλοι οι αλήθειες κάνουν τα πάντα. Γιατί είμαστε δεύτερο τελικό που πάμε στη ΣΕΡΙ. Για αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει εδώ, εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα για να είναι διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Για την Τρικλία έχω μιλήσει κατευθείαν και άλλες φορές και με τους παράγοντες της ομάδας. Είναι μια ομάδα η οποία κοσμεί το ποδόσφαιρο της ξανά. Έχουμε και κοινές ρίζες για όσους δεν το ξέρουν πιθανόν, όπως και η Τρικλία έχει κάποιες καταβολές. Έχουμε και εμείς περίπου τις ίδιες καταβολές. Θα κάνουμε τα πάντα να είναι ένας τελικός γιορτή για το ποδόσφαιρο και για την ξανά. Θα είναι αντάξιος σωστό της κράτης. Οι οποίοι έχουν το κοινό και είναι από τους λίγους που έχουν θητεία σε ομάδες αλφα-εθνικής. Τυπικά ο Γιώργος γιατί είναι φιλοξενούμενος. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την Ετσανά, όλους όσους βρίσκονται εδώ. Εύχομαι να γίνει ένας τελικός όντως αντάξιος με τα ονόματα των δύο ομάδων. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους δικούς μου ποδοσφαιριστές για την πορεία που έχουμε κάνει όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Να ευχηθώ καλές γιορτές και επίσης ένα παιχνίδι το οποίο θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα έρθει αλλά και εμείς που θα είμαστε μέσα στο κύπελλο. Πρωταγωνιστές είναι σίγουρα τα παιδιά και νομίζω ότι τους ανήκουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας στη δεδομένη στιγμή. Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Για την εκδήλωση και για όλη την διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ οργανωμένοι. Πραγματικά το χαιρόμαστε. Εγώ θα πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε την Τρικλία απέναντί μας. Γιατί είναι το σίγουρο ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί και η Τρικλία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα το ευχαριστούμε. Όλα τα παιχνίδια όπως και να κέρδισε είχαν πολύ μεγάλο σασπένς, πολύ μεγάλη ένταση. Και αυτό θα γίνει και στο τελικό με πολύ πάθος και στο τέλος να δίνουμε τα χέρια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο νικητής θα φανεί στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην μείνουν παραπονεμένοι οι πρωταγωνιστές, να έρθουν και οι δύο
αστική απλά. Ο λόγος εσάς που είστε και πρωταγωνιστές. Εντάξει, να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευσανά για την εκδήλωση εδώ για το τραπέζι που μας κάνει. Από εκεί πέρα, εντάξει, για το τελικό είμαστε δύο γνώριμες ομάδες. Έχουμε παίξει ήδη τρεις φορές φέτος μεταξύ μας. Πάνω κάτω γνωριζόμαστε όλοι και με τα παιδιά από την ομάδα της Τριγλίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι ένας καλός αγώνας. Παίζουν και δύο ομάδες ποδόσφαιρο. Θα κρυθεί σε λεπτομέρειες. Όποιος είναι στην καλύτερη μέρα και πιο τυχερός, λογικά θα είναι και αυτός που θα κερδίσει το τρόπαιο. Άντε και πολιτικό. Και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ένωση και για το τραπέζι και για, για την όλη διοργάνωση αφού είναι αρκετή ξεκινήσει και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θέλω να πω ότι προέχει η υγεία όλων, ειδικά μετά από αυτές τις δύο ουσιαστικά χρονιές που έχουμε περάσει. Να ευχηθώ δηλαδή πάνω απ' όλα υγεία και στα παιδιά της Βούλας και στους συμπαίκτες μου. Να γίνει ένας καλός τελικός και να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Νόμιζα ότι μας ξεχάσανε, αλλά καλύτερα να μας ξεχνάνε, διότι έχουμε μάθει δημόσια να μην μας ξέρουν. Από πίσω μας ξέρουν όλοι και μας γράφουν. Σε πάση περιπτώσει. Ήθελα να ευχηθώ σε ένα καλό παιχνίδι, να σας δώσω συγχαρητήρια που φτάσατε στο ύψιστο σημείο να πάτε σε ένα τελικό. Είναι τιμή για όλους σας και για μας να σας δούμε να κάνετε ένα καλό παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε απαρατήρητοι. Και ήθελα να πω σε κάτι που είπε ο κ. Παπακοστούλης στο πιάνο και θέλω να το πω, ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, εμείς δεν είμαστε πρωταγωνιστές. Ό,τι κάνετε εσείς, εμείς πρέπει να ακολουθούμε και να εφαρμόζουμε τον κανονισμό. Να είστε καλά, να έχετε υγεία παιδιά και να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα ωραίο παιχνίδι και να είστε πάντα αγαπημένοι όπως σας είδα εδώ. Εντάξει να φάμε τώρα. Δήμαρχος των 3Β, επειδή πριν που έλειπε του πέταξε και το γάντι ήμπουλα ο κύριος Μπουρνούς λέγοντας ότι το κύπελο το φέρνει και θα φωταγωγήσει την Αφίνα, περιμένουμε μία ανάλογη δήλωση. Το είπα έτσι, αλλά δεν εννοούσα εμείς. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Μπουρνούς ακόμα είναι ότι η Βάρη Πούλα Πουλιαγμένη είναι ήδη φωταγωγημένη. Λοιπόν, καταρχάς καλό Πάσχα, μάλλον καλή Ανάσταση είναι το Πάσχα. Είναι μέρες σήμερα αυτές που, και γι' αυτό καθυστέρησα και όλα αυτό είχα πει και στον Πρόεδρο, πηγαίνουμε στην Εκκλησία, νηστεύουμε. Να ακούσατε κάτι. Κάναμε μία παρασπονδία, αλλά τη μεγάλη παρασπονδία ήταν κάποια Τετάρτη. Είτε στην Αφίνα, είτε στη Βούλα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ σε όλους που έχουν φτάσει καταρχάς εδώ και στις δύο ομάδες, στα παιδιά, στους παίχτες, συγχαρητήρια, γιατί έχετε φτάσει κάπου σημαντικά, έτσι. Έχετε ολοκληρώσει μια διαδρομή πολύ θετική και πολύ καλή. Θέλω και εύχομαι την Τετάρτη να το ευχαριστηθείτε το παιχνίδι, να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δοξάσει αυτό το οποίο κάνετε συνεχώς το fair play και όλη αυτή τη διαδικασία της ευγενούς άμυλας. Και έχω την αίσθηση ότι ο καλύτερος θα σηκώσει την κούπα. Έτσι, Ευαγγέλη μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κύπελο θα βαφτεί κυτρινόμαυρο. Το μόνο καινό σημείο να φοράς. Να ξέρω ότι ο Πρόεδρο έχει κάνει μια πολύ καλή διοργάνωση και καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης των πρωταθλημάτων, αλλά και ακόμα και σήμερα. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.